Στερεοτύπων τα οποία τα τελευταία χρόνια είχαν αναπτυχθεί, οπότε ως ένα βαθμό τους δένουν και τα χέρια. Δηλαδή το γεγονός ότι η ακροδεξιά, δεν ξέρω πώς να την πούμε, η εναλλακτική για τη Γερμανία με μια ατζέντα η οποία είναι τελείως κατά του Νότου, ανεβαίνει και είναι αγκάθι στα πλευρά της Μέρκελ, είναι ένα πράγμα το οποίο τους απασχολεί. Οπότε σε αυτή την κυβέρνηση την οποία την έχουν στολίσει ως διεφθαρμένη, είναι λίγο δύσκολο να κάνουν παραχωρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούν ότι η δύναμη των επιχειρημάτων τους και της δυνατότητάς τους να πιέσουν είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οποία μπορεί να συμπαρασύρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το τρίτο πράγμα το οποίο σκέφτονται είναι ότι μία κυβέρνηση με ενωπή λαϊκή εντολή μπορεί να τους δώσει την δυνατότητα να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις, μικρές έστω όπως τις βλέπουν από την πλευρά τους, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τις κάνουν. Γιατί δεν μπορούν να τις κάνουν? Γιατί έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε, η οποία είναι πιο τρόικα από την τρόικα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία λέει μια χαρά είναι το χρέος, ας πούμε, μην το πειράζετε. Άρα πώς θα πάει, ακόμα και αν πίστευε η Μέρκελ ότι το χρέος θέλει κούρεμα, πώς θα πάει να το κάνει όταν η ελληνική κυβέρνηση λέει όχι, εντάξει, μην ανησυχείτε, μια χαρά το εξυπηρετούμε εμείς. Νομίζω ότι σε αυτές τις τρεις παραμέτρους πρέπει κανείς να αναζητήσει την απάντηση. Και ένα τέταρτο, το ότι μπορεί στην Ελλάδα την δημοκρατία την οποία έχουμε να μην την πολυσεβόμαστε, αλλά σε άλλες χώρες το να γίνονται εκλογές και να υπάρχει μια καινούργια κυβέρνηση και γενικά η δημοκρατική διαδικασία γίνεται πιο σεβαστή από ό,τι γίνεται. Εδώ. Η δικιά μας δημοκρατική διαδικασία γίνεται πιο σεβαστή στην Ευρώπη από ό,τι γίνεται από εμάς τους ίδιους. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική σου απάντηση. Για να ακούσουμε και τον. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι η Τρόικα έχουμε συνηθίσει να την.